καλοκαίρι θα φοράμε μάσκα? Όχι. Όχι. Όχι, δεν νομίζω. Λίγο προσωρινό θα είναι γι' αυτό μάλλον. Αλλά δεν γνωρίζουμε, κανένας δεν γνωρίζει. Για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα αναφορικά με την εξέλιξη της πανδημίας, μιλά ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Αριγιάννης. Ο κύριος Αριγιάννης ανέφερε ότι οι διασωληνωμένοι έχουν αυξηθεί, αλλά πρόκειται για φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, ενώ παράλληλα φαίνεται μείωση στα κρούσματα. Οι διασωληνωμένοι θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια σημαντική αύξηση των αριθμών των νοσηλευόμενων, που σημαίνει ότι ένα ποσοστό από τους ανθρώπους αυτούς δυστυχώς πιθανώς να φτάσει σε ΜΕΘ. Οπότε η αύξηση των διασωληνωμένων νομίζω ότι θα συνεχιστεί. Αυτό που θα διαφοροποιηθεί είναι τα κρούσματα. Θεωρώντας ότι μιλάμε για ένα ολικό lockdown τύπου Μαρτίου. Όσο εμείς κυκλοφοράμε ελεύθερα, τόσο δεν γίνεται. Δηλαδή, θα μεταδίδει το ιός, αφού βλέπεις συγκεντρώσεις, πάρτι και πολλά. Αφού τα βλέπεις στην Αθήνα, τι γίνεται. Συνέχεια τους κυνηγάν. Πηγαίνουν τα πανεπιστήμια, μαζεύεται τόσο κόσμος. Πώς μπορεί, κύριε, να γλιτώσουμε? Όσο θα τρέχουμε, θα την πληρώνουμε. Εγώ νομίζω, εκτός το εμβόλιο. Όσον αφορά το lockdown, εκτίμησε ότι θα πάρει παράταση μίας εβδομάδας, ενώ για την κακοκαιρία δήλωσε πως ευνοεί την αύξηση των κρουσμάτων και τη μεταδοτικότητα του ιού. Εύχομαι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, ε! Ναι. Αλλιώς δεν γίνεται. Έχουμε τρελαθεί όλοι. Τι να πω, είναι δύσκολα τα πράγματα με τη μάσκα. Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Αλλά πρέπει να το κάνουμε. Πολλοί ανησυχούν κυρίως για το Μάρτιο. Εσείς τι πιστεύετε, το Μάρτιο θα έρθει? Όχι, το τρίτο νομίζω, κύμα. Δεν νομίζω. Τρίτο κύμα, αφού εμβολιαζόμαστε. Πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Εσείς εμβολιαστήκατε? Όχι ακόμη. Σκοπεύετε να εμβολιαστείτε? Βεβαίως θα εμβολιαστώ. Γιατί δεν, άμα δεν κάνουμε κάτι, θα πάμε και τρίτο χρόνο. Ναι. Δεν γίνεται. Όλοι μαζί πρέπει να εμβολιαστούμε για να κάτι να κάνουμε. Άλλη την εβδομάδα. Τόσο σύντομα? Ναι. Αυτό πώς προκύπτει? Το παίρνω παράδειγμα από τον εαυτό μου. Την άλλη την εβδομάδα θα τις βγάλουμε σίγουρα. Όσο αναφορά την εστίαση, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι πρέπει να λειτουργήσει από τον Απρίλιο στη Νότια Ελλάδα και από τον Μάιο στο βόρειο τμήμα της χώρας. Πάσχα. Ναι. Γιατί θα γιορτάσουμε? Δεν ξέρω. Και μπορεί η εστίαση να παραμένει στον πάγο μέχρι και το Μάιο, παρόλα αυτά αυξάνονται τα ερωτήματα για το πώς θα γιορτάσουμε φέτος το Πάσχα. Όπως, όχι όπως θέλουμε εμείς. Ναι. Νομίζω στο σπίτι. Οικογενειακά. Ακούμε και λέμε και λένε οι μεγάλοι. Ο Χριστός θυμάστε τι έχει πει? Λάβετε, φάγετε. Τούτο εστί το σώμα μου και το αίμα μου. Πάντων ημών των υπιούσων. Τον παίρνει το λόγο πίσω ο Θεός? Θα μου πείτε, τον παίρνει το λόγο, δεν τον παίρνει πίσω? Πώς εσύ που είσαι βουλευτής ή ό,τι είσαι, λες ότι την θεία κοινωνία κοινωνάς. Πήγε να κοινωνήσει κάποιος στον Πάτερ Βασίλειο του Λουκά. Επάνω του Άγιο Λουκά. Τον Ιψηλάντη και περίμενε τελευταία, αφού κοινώνησε, περίμενε τελευταία. Λέει, πάτερ, τώρα δεν είναι, παλιά. Εγώ, λέει, είχα έτσι, από πίσω κοινωνήσαν κι άλλοι. Με τη Θεία Κοινωνία δεν παθαίνεις τίποτα. Γι' αυτό ο Χριστός είπε, λάβετε, φάγετε. Και γι' αυτό, άμα σε μια παραβολή λέει, ότι ο Χριστός, κατάλαβες, έλεγε τον κόσμο ότι θα φάτε και θα πιείτε το αίμα μου. Να εμβολιαστούμε λίγο και μετά. Εσείς εμβολιαστήκατε? Όχι, ακόμη δεν με κάλεσαν. Μάλιστα. Δεν εμβολιαστείτε όμως όταν έρθει η σειρά. Εγώ ναι, εγώ ναι. Και ο σύζυγος τώρα κοντεύει. Το Πάσχα πώς θα το γιορτάσουμε? Νομίζω όπως πέρσι. Τουλάχιστον απ' έξω να ακούσουμε το Χριστός Ανέστη. Να πάμε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά.